πάμε να συναντήσουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, τον Παύρο το Γερουλάνο, και να κουβεντιάσουμε μαζί του. Είμαστε λοιπόν και μας βρίσκεται εδώ παρέα με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Τι σας οδήγησε να πάρετε την απόφαση να είστε υποψήφιος Δήμαρχος για την Αθήνα? Καλά, καταρχήν η αγάπη μου για την πόλη. Εδώ ζω, εδώ μεγαλώνω τα παιδιά μου, εδώ δουλεύω, είναι η δουλειά μου. Όλη μου τη ζωή έχω ζήσει στην Αθήνα και θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις στον κόσμο. Απλά τον τελευταίο καιρό έχει. Όλοι οι Αθηναίοι νιώθουμε μια αίσθηση εγκατάλειψης της πόλης, μια αίσθηση ανασφάλειας η οποία έχει κατακυριεύσει κάθε γειτονιά. Θα έρθω αργότερα γιατί θέλω να δω τα τι προβλήματα και τέτοια, θα σας ρωτήσω. Και νομίζω απλά είναι ευκαιρία να τα αλλάξουμε αυτά. Απλά σκεφτόμουν, κύριε Γερουλάνο, ως κάτοικος της Αθήνας, ως πολιτικός, ως πρώην υπουργός πολιτισμού, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα για την Αθήνα? Κοιτάξτε, στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν μια τεράστια ευκαιρία όχι μόνο να κάνουμε για την Αθήνα, αλλά και να φέρουμε πολλές υπηρεσίες μαζί για να προσδώσουμε αξία σε πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν είχαν. Δώστε μου δύο παραδείγματα. Το Μαραθώνιος. Αν δείτε, ας πούμε, τι έγινε στο Μαραθώνιο, τότε γιορτάσαμε τα 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθωνίου και μαζέψαμε όλες τις υπηρεσίες που είχαν να κάνουν με τουρισμό, με πολιτισμό, με αθλητισμό. Και εκεί που ο Μαραθώνιος ήταν ένα γεγονός το οποίο λίγοι άνθρωποι αγαπούσαν στην πόλη, ξαφνικά άρχισε να γίνεται μια τάση που σήμερα οδήγησε στο να έχουμε 50.000 μαραθωνοδρόμους στην Αθήνα. Δηλαδή, μια γιορτή ουσιαστικά και πολιτισμού και αθλητισμού και τουρισμού. 8.000 άνθρωποι από το εξωτερικό έχουν έρθει στην Αθήνα φέρνοντας στην οικονομία της Αθήνας 20 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό με τίποτα. Μιλάμε ότι τότε πρέπει να ξοδέψαμε γύρω στις 20-30.000 ευρώ για διαφήμιση και φέραμε στην οικονομία της Αθήνας 20 εκατομμύρια. Ωραία, καταλαβαίνετε δηλαδή λοιπόν με πόσο λίγα μπορείς να κάνεις πολλά. Έτσι, μετά. Όλα τα έργα που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ τότε στην Αθήνα, όπως ήταν το ΕΜΣΤΟ, όπως ήταν η Πινακοθήκη, είναι έργα τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού οδήγησε. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι την εποχή που είχαμε την κρίση, χρήματα πέφτανε στην οικονομία της Αθήνας. Για να τα κάνεις αυτά, πρέπει να έχεις τη θέση και τη δύναμη. Είχατε λοιπόν τη θέση Βεβαίως. Και τη δύναμη και το. Ως κάτοικος, τι έχετε κάνει? Μα δεν. Περιμένω, θα σας πω. Όχι, να πάμε εκεί. Λοιπόν, ως κάτοικος θα σας πω. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς βλέπει κανείς την πολιτική. Συνήθως οι πολιτικοί μας βλέπουν τις θέσεις της πολιτικής ως θέσεις εξουσίας, εκλεγμένες θέσεις εξουσίας. Και πάνε από τη μία στην άλλη. Εγώ δεν έκανα αυτό. Μόλις έφυγα από το Υπουργείο, έφτιαξα μια οργάνωση η οποία μάζευε πρώτες ύλες από διάφορες εταιρείες κτλ. Και πηγαίναμε σε ένα σχολείο και τους λέγαμε, δημόσιο σχολείο, και τους λέγαμε. Εάν θέλετε να φτιάξετε κάτι για το σχολείο και φτιάξετε μια ομάδα να το φτιάξει, εμείς θα σας φέρουμε τις πρώτες ύλες. Και μπήκαμε τότε στη σχολεία στη Κεσαριανή, στο κέντρο της Αθήνας κτλ. Και η δουλειά που έγινε ήταν καταπληκτική. Ήρθαν οι γονείς, ήρθαν οι μαθητές, ήρθαν οι δάσκαλοι. Και με τα υλικά που τους δώσαμε, αλλάξαν την όψη των σχολείων τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ο υπουργός στη συνέχεια έκανε αυτό. Τώρα, ιεραρχικά στην πολιτική, πάλι κατεβαίνει ένα σκαλοπάτι προς τα κάτω. Γιατί πάει για υποψήφιος δήμαρχος. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό τώρα. Θα το χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο πολιτικής σας εξέλιξης? Θα σας πω. Καταρχήν, όταν έφυγα από το Υπουργείο, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι πήγα στην εταιρεία μου. Γιατί είμαι επιχειρηματίας και αυτή ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα να γυρίσω πίσω στη δουλειά. Τα άλλα είναι πράγματα τα οποία τα κάνω στο πλάι, όπως είναι η δουλειά που έκανα για το Μουσείο Μπενάκη, ας πούμε, εθελοντικά, που είναι ένας φορέας ο οποίος καθημερινά προσφέρει στον πολιτισμό της Αθήνας. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που με ρωτήσατε, καταρχήν δεν βλέπω το Δήμο σαν κάτι λιγότερο σημαντικό από ότι είναι ένα Υπουργείο. Αντίθετα, επειδή ο Δήμαρχος είναι κοντά στον πολίτη, επειδή αφουγκράζεται την κοινωνία πολύ πιο άμεσα, η δουλειά που μπορείς να κάνεις μπορεί να έχει και πολύ πιο άμεσο αντίκτυπο στις ανάγκες του πολίτη. Άρα, δεν πρέπει να βλέπουμε τις θέσεις εξουσίας ως ιεραρχημένες όπως τις βλέπαμε παλιά. Αντίθετα, ενώ ο Υπουργός μπορεί να είναι αποκομμένος από την κοινωνία, ο Δήμαρχος έχει μια μεγάλη ευκαιρία να κινητοποιήσει την κοινωνία προς μια κατεύθυνση. Άρα, δεν το βλέπω σαν θέμα εξέλιξης δικιά σας πολιτική ή προσήκης. Okay. Τώρα. Ναι. Εσείς λοιπόν, αυτή την ώρα πορεύεστε και συνάμα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας κάτι που να αφορά και τον αστό στο Κολωνάκι
και το μεροκαματιάρι στα κάτω Πατήσια. Πώς συνδυάζεται αυτό? Θα σας πω καταρχήν ότι δεν συνδυάζεται άμεσα, διότι κάθε γειτονιά έχει τις δικές της ανάγκες. Δεν υπάρχει γειτονιά που να μην έχει ανάγκες, αλλά υπάρχουν κάποιες γειτονιές οι οποίες σήμερα πλήττονται περισσότερο από τις άλλες. Και συνήθως είναι αυτές που είναι γειτονιές οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί είτε με την εγκατάλειψη είτε με την ανασφάλεια κτλ. Και είναι οι γειτονιές στις οποίες πρέπει να δώσουμε πρώτα έμφαση. Μέχρι τώρα υπήρχε μια νοοτροπία και ενδεχομένως για την εποχή ήταν σωστή, ότι πάμε να φτιάξουμε αυτά που είναι τουριστικά σημαντικά για να έρθει ανάπτυξη. Τώρα όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το τουριστικό προϊόν που δίνει η Αθήνα είναι αρκετά σημαντικό και η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι να πάμε στις γειτονιές οι οποίες νιώθουν σήμερα εγκατάλειψη. Υπάρχουν πολλές γειτονιές στην Αθήνα που φοβάσαι να βγεις το βράδυ. Υπάρχουν γειτονιές στην Αθήνα που μου λένε, επειδή τώρα τριγυρνάω κάθε γειτονιά και μιλάω με τον κόσμο, μου λένε οι γυναίκες, ας πούμε, στα καταστήματα, έρχεται ο άντρας μου να με πάει 200 μέτρα στο σπίτι, γιατί φοβάμαι να βγω στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται σε μια πόλη που λατρεύουμε. Πέφτει λόγος στο Δήμαρχο για αυτά? Ή γιατί αυτό που κάνουμε συνήθως είναι η μετατόπιση ευθυνών. Ο Δήμαρχος συνήθως το ρίχνει στην περιφέρεια, μπορεί να ανέβει και λίγο πιο πάνω να πάει και στο Υπουργείο και τελικά βγάζει την ουρά του απ' έξω. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Θα σας πω όμως πώς μάλλον. Έχουν αλλάξει αυτά σε κάθε πόλη που είχε τα ίδια προβλήματα, έτσι. Δείτε πώς ξεκινάνε. Έχεις μια γειτονιά, έτσι. Αρχίζει σιγά σιγά και σβήνουν τα φώτα στη γειτονιά. Δεν αλλάζουν τους γλώμπους ή, ξέρω εγώ, σκοτεινιάζει η γειτονιά. Αυτό σημαίνει ασφάλεια. Εκεί μαζεύεται όλη η ανομία. Μαζεύεται η πορνεία, μαζεύονται τα ναρκωτικά, μαζεύονται οι μικρομαφίες, έτσι. Αυτές οδηγούν στους πολίτες της γειτονιάς να εγκαταλείψουν τη γειτονιά τους. Να αρχίσουν να λένε, μπρε δε βαριέσαι, αφού η γειτονιά είναι σε αυτή την κατάσταση, εγώ τι μπορώ να κάνω, έτσι. Και αργά ή γρήγορα φεύγουν από τη γειτονιά και εγκαταλείπεται η γειτονιά. Καμιά φορά η λύση είναι τόσο απλή όσο είναι να ανάψει ένα φως. Διότι όταν φωτίσεις μια γειτονιά, φεύγει η ανομία, φεύγουν τα παράνομα στοιχεία και τα λοιπά, αρχίζει και νιώθει αισιοδοξία ο κόσμος και επιστρέφει στη γειτονιά του. Τώρα, λέω φώτα γιατί το λέω συμβολικά. Η ουσία είναι ότι αν πάμε σε αυτές τις υποβαθμισμένες γειτονιές και αντιστρέψουμε την αίσθηση εγκατάλειψης, δηλαδή αρχίσουμε και φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια, καθαρίσουμε τις παράνομες αυσοκολλήσεις και το καθεξής, τότε για έχουμε την ευκαιρία να αντιστρέψουμε την κατάσταση για να πάρουμε τον πολίτη. Για να πάτε σε αυτές τις γειτονιές, ένας από τους κλασικούς δρόμους είναι η 3η Σεπτεμβρίου. Η 3η Σεπτεμβρίου είναι 5 λουρίδες. Ένα αυτοκίνητο για να κινηθεί πάει σε μία λουρίδα. Διπλά παρκάρουν από τη μία πλευρά, διπλά από την άλλη. Ποτέ δεν έχω δει κάποιον από τη Δημοτική Αστυνομία να πάει πέρα δόθε σε αυτό το δρόμο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί. Ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μεταξύ της αστυνομίας, της κρατικής αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Αυτό το κενό υποτίθεται ότι έχει γεφυρωθεί από μια σύμβαση συνεργασίας που έχουν οι δύο αστυνομίες. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Η Δημοτική Αστυνομία έχει φτάσει σε ένα σημείο να κόβει μόνο κλήσεις και αυτό σε συγκεκριμένα μέρη και συγκεκριμένες ώρες. Και η αστυνομία δεν ανταποκρίνεται σε κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά γεμίζουν τον κόσμο ανασφάλεια. Εάν μπορέσουμε και φτιάξουμε μια πραγματικά σοβαρή συμμαχία μεταξύ των δύο, η αίσθηση ανασφάλειας που έχει ο πολίτης θα αλλάξει. Και έτσι έγινε σε όλες τις πόλεις που τα πράγματα αλλάξαν. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε κάνει πολλές περιοδίες. Αρκετές θα έλεγα, γιατί μέχρι το τέλος θα είναι πολλές. Ω, θα είναι πολλές. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό θα κάνει ο κάθε υποψήφιος. Βέβαια. Λοιπόν, τα προβλήματα μάλλον, τα οποία. Θα σας πω, αυτό το πράγμα το ξεκινήσαμε εμείς και χαίρομαι ότι βλέπω τώρα για τους άλλους υποψήφιους. Είδα μέχρι και τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο. Δεν κατεβαίνει για δήμαρχος όμως. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επιτέλους οι πολιτικοί αρχίζουν και επιστρέφουν στο δρόμο και μιλάνε με τον κόσμο. Εκεί που ήταν πάντα η τηλεόραση και το μόνο δηλαδή το PR, ας πούμε, τώρα ξαφνικά γίνεται σοβαρή συζήτηση στο δρόμο. Λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό. Λέω λοιπόν, από αυτή την βόλτα που έχετε κάνει ήδη αναφέρατε το πρόβλημα της ασφάλειας. Ποια άλλα προβλήματα έχετε εντοπίσει? Τρία θέματα είναι στο Δήμο. Η εγκατάλειψη, η ασφάλεια και οι υπηρεσίες του Δήμου. Η αίσθηση εγκατάλειψης, δηλαδή, η αίσθηση ανασφάλειας που μιλήσαμε και η αίσθηση ότι οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Αν δείτε πώς είναι δομημένος ο Δήμος είναι δομημένος σαν το κεντρικό κράτος. Πώς έχεις υπουργεία που δεν μιλάνε μεταξύ τους, έχεις υπηρεσίες στο Δήμο που δεν μιλάνε μεταξύ τους. Αυτό είναι καταστροφικό. Διότι δεν ανταποκρίνονται σωστά και γρήγορα στις ανάγκες του πολίτη και δεν μπορούν να χτίσουν πολιτική. Λοιπόν, εμείς τι λέμε? Αντί να λέμε συνέχεια τα παράπονα στον Δήμαρχο, θα πούμε ο Δήμαρχος τα παράπονα. Δηλαδή, όπου υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει πρώτα
να πηγαίνει ο Δήμαρχος και να φέρνει τις υπηρεσίες μαζί του, έτσι ώστε να τις υποχρώνει σε συνεργασίες. Έτσι ώστε οποιοδήποτε λύση δώσεις να είναι διαχρονική και ουσιαστική. Μάλιστα. Μέσα από αυτό το οποίο περιγράφεται, νιώθω ότι αφήνεται εχμές για τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Γκαμίνη, που είσαστε στον ίδιο πολιτικό φορέα. Ο νυν δήμαρχος ήταν, η δημαρχία του κύριου Γκαμίνη ήταν αναγκαία για την εποχή της, διότι αν θυμόσαστε τότε, ο κύριος Γκαμίνης παρέλαβε ένα δήμο μετά από 20 χρόνια ουσιαστικά σπατάλης και που άφησαν το δήμο στην ψάθα. Ο κύριος Γκαμίνης δηλαδή ανέλαβε το δήμο με τα οικονομικά του δήμου κατεστραμμένα. 20 χρόνια ουσιαστικά διακυβερνήσεων πρώην δημάρχων, οδήγησε το Δήμο εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι ποτέ. Μισό λεπτά, κύριε Γερουλάνο, γιατί εγώ τώρα καταλαβαίνω τώρα ότι αφήνεται εχμές σε πρώην δήμαρχους όπως είναι ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, αν το προχωρήσω, είναι προς τη δεξιά. Και ο κύριος Κακλαμάνης επίσης. Το κύριο Κακλαμάνη επίσης. Άρα είναι προς τη δεξιά και μήπως μέσα από αυτή τη διαδικασία στοχεύεται το συνυποψήφιό σας τον κύριο Μπακογιάννη. Μα ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να αναβιώσει ένα σύστημα το οποίο άφησε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή το Δήμο χωρίς λεφτά. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Καμίνης έπρεπε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση στην Ελλάδα και που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και την προσφυγική κρίση. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τη λάμπα που δεν άνοιγε όμως και δεν έχει φως. Και βέβαια, γιατί τελικά οι λύσεις είναι πολύ απλές καμιά φορά και τις περιπλέκουμε διότι τις εντάσσουμε μέσα σε μεγάλα συμβόλαια για να βγάζει κάποιος χρήματα. Η ουσία είναι ότι τα προβλήματα είναι απλά και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι η Δημαρχία Καμίνη και είμαι ο πρώτος που μιλάω για την αίσθηση εγκατάλειψη και ανασφάλεια που νιώθει ο πολίτης, αλλά ανέλαβε σε μια πάρα πολύ κακή στιγμή και ουσιαστικά πρώτον συνέφερε τα οικονομικά και δεύτερον έδειξε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο να συμπεριφερόμαστε απέναντι στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή αν πάτε να δείτε τα CCT, αν πάτε να δείτε τον κόμβο αλληλεγγύης, αν πάτε να δείτε τη δουλειά που γίνεται με τους άστεγους, είναι μια σοβαρή αρχή την οποία πρέπει να συνεχίσουμε και να πάμε μπροστά. Από εκεί και πέρα, η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι στα δύο θέματα που σας είπα. Σε ομιλία σας, κύριε Γερουλάνο, είπατε για μια ομάδα που βλέπει την Αθήνα ως φεούδο. Ποιος εννοείται? Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν σκέφτεσαι την Αθήνα σαν ένα πάτημα πάνω στο οποίο να πας να φτιάξεις καριέρα, συμπεριφέρεσαι απέναντι στην Αθήνα, λες και θα είσαι δήμαρχος μόνο για μια τετραετία. Δηλαδή, πας και κάνεις έργα τα οποία μοιάζουν εντυπωσιακά, αλλά δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα της ουσίας. Λοιπόν, σήμερα τι λέμε? Η Αθήνα χρειάζεται δήμαρχο. Και χρειάζεται δήμαρχο έναν άνθρωπο ο οποίος θα νιώσει. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το φέουδο όμως. Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε πολύ καλά ότι όσοι παίρνουν κρατικές θέσεις, όχι όσοι, αλλά πολλοί που παίρνουν κρατικές θέσεις, χρησιμοποιούν αυτές τις θέσεις για την προσωπική τους εξέλιξη. Συμβολική είναι η λέξη. Λοιπόν, η ουσία της είναι η εξής, ότι αυτό το πράγμα μου ανήκει. Η Αθήνα μας ανήκει. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Η Αθήνα χρειάζεται δήμαρχο. Χρειάζεται ένα δήμαρχο ο οποίος όχι μόνο θα κατέβει στο Δήμο, αλλά θα δεσμευτεί ότι και στο τέλος της τετραετίας θα ξαναζητήσει την ψήφο των πολιτών. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να χτίσουμε μακροχρόνιες πολιτικές και μόνο τότε μπορούμε να φτιάξουμε ένα Δήμο από την αρχή, έτσι ώστε να ανήκει στο Δημό της Αθήνας. Εκεί δηλαδή, αν σας έμπαινε αυτό το ερώτημα, πόσες τετραετίες θα πρέπει να κάτσει ένας δήμαρχος, πρέπει τουλάχιστον ο δήμαρχος που θα εκλεγεί τώρα να ξαναζητήσει την ψήφο των Αθηνών τουλάχιστον μία φορά. Για να κρυθεί το έργο. Γιατί υπάρχει και η σκέψη ότι και ο Δήμαρχος θα πρέπει να είναι δύο τετραετίες και μετά να αλλάζει. Έχει πέσει και αυτό στο τραπέζι πολύ σύντομα. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι να μην γίνει ο Δήμος βιτρίν. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι να λυθούν τα ουσιαστικά προβλήματα ασφάλειας και εγκατάλειψης και αυτά δεν θα λυθούν όσο αντιμετωπίζουμε το Δήμο σαν ένα σκαλοπάτι για την επόμενη μας καριέρα. Ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος έχει ανακοινωθεί ότι είναι υποψήφιος και αυτός, έχει σε σχέση με εσάς μια καλή εμπειρία τοπικο-αυτοδιοικητική και ως δήμαρχος και ως περιφερειάρχης. Είναι ένα δικό του όπλο. Πώς θα το κάνετε μειονέκτημα ή πώς θα κάνετε κάτι δικό σας όπλο? Κοιτάξτε, αν θεωρούμε ότι πρέπει να είσαι μόνο αυτοδιοικητικός για να κάνεις αυτοδιοίκηση, τότε χάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό δυναμικό που έχει η χώρα από επιχειρηματίες, από πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα κοινά, από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φέρουν μια αλλαγή, από τεχνοκράτες και από ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για τον τόπο τους. Αν πούμε λοιπόν ότι μόνο αυτοδιοικητικός μπορεί να είναι αυτοδιοικητικός, τότε χάνουμε μια δυναμική η οποία είναι λάθος. Αντίθετα,
Η δουλειά μας πρέπει να είναι να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται μέσα στην πολιτική. Όχι να λέμε ότι αυτό είναι ένα κλαμπ για τους λίγους. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι καταρχήν επιχειρηματίας. Υπουργός ήμουν για 3 χρόνια. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι εγώ ξέρω να λύσω αυτά τα θέματα. Το έχω κάνει και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, το θέμα είναι να κριθούμε στο ποιος έχει τις καλύτερες ιδέες για την Αθήνα. Μου έχετε δώσει ήδη 2 πάσεις. Όχι, ποιο είναι το βιογραφικό. Μου έχετε δώσει ήδη 2 πάσεις και τα επόμενα 2 ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει, για να κλείσουμε τον κύκλο, επειδή αναφέρθηκα στον κύριο Μπακογιάννη, έχει κάνει μια πρόταση το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να γίνει μουσείο. Θα συμφωνούσατε? Παρατηρώ μια λογική η οποία αναπτύσσεται αυτόν τον καιρό, κυρίως από πολιτικούς της δεξιάς, που λένε ότι όταν κάτι δεν δουλεύει να το κλείνουμε. Δεν δουλεύει η ΕΡΤ, να κλείσουμε την ΕΡΤ. Δεν δουλεύει η Δημοτική Αστυνομία, να κλείσουμε τη Δημοτική Αστυνομία. Δεν δουλεύει το Πολυτεχνείο, να το κάνουμε μουσείο. Μετά τι? Δεν κλείνει το Πολυτεχνείο. Πώς? Πάβει να είναι ένα χώρο. Τον αντίλογο κάνω εκ των πραγμάτων. Πάβει να είναι ένα χώρο εκπαίδευση, πάβει να είναι ένα ζωντανό χώρο νέων κτλ. Και γίνεται ένα μουσείο. Και λέω εγώ τώρα, μετά τι? Η δικαιοσύνη αργεί να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Θα κλείσουμε τη δικαιοσύνη. Ο τύπος δεν μας στηρίζει. Θα κλείσουμε τον τύπο? Το αντίθετο είναι ο ρόλος του πολιτικού. Όχι να κλείνει ότι δεν δουλεύει, αλλά να το φτιάχνει. Και αυτή του είδους η παρέτηση που δείχνουν οι πολιτικοί, κυρίως της συντήρησης, εμένα δεν με εκφράζει. Να παλέψουμε πρώτα. Μάλιστα. Να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, να φτιάξουμε αυτό που πρέπει να φτιάξουμε. Σας θυμίζω και το θυμόσαστε από την περίοδο που ήμουν πολιτικός επικεφαλής της ΕΡΤ, ότι η ΕΡΤ έγινε πλεονασματική σε 6 μήνες. Η λυρική σκηνή, από εκεί που ήταν παράδειγμα προς αποφυγή δημόσιου οργανισμού, έγινε σήμερα παράδειγμα το οποίο το δείχνουν όλοι και λένε να μια επιτυχία. Γιατί να μην δουλέψουμε με βάση αυτά τα κριτήρια? Ωραία. Και να πηγαίνουμε πάντα στο δεν δουλεύει λοιπόν, κλείστο. Η σκέψη σας είναι το Πολυτεχνείο να παραμείνει ως έχει? Θεωρώ ότι το Πολυτεχνείο μπορεί να γίνει μια καταπληκτική πηγή δημιουργίας και θα πρέπει οποιαδήποτε λύση δώσουμε εκεί να συμπεριλαμβάνει και το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και τα Εξάρχεια. Ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ πιο ολιστικός. Στα Εξάρχεια είναι μια γειτονιά η οποία έχει αυτή τη στιγμή διάφορα προβλήματα. Δίπλα της είναι ένας χώρος πολιτισμού. Γιατί να μην βρούμε έναν τρόπο δημιουργικό να συνδεθούν τα δύο και να αναβαθμίσουμε τη γειτονιά? Και μάλιστα εκεί είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εκεί είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, κάνατε μια αναφορά προηγουμένως και με βάση την ιδιότητά σας ως επαγγελματίας αλλά και ως δημοσιοπρόσωπο που έχετε ασχοληθεί και με τα δημόσια. Αν αύριο είσαστε δήμαρχος, θα προχωρήσετε στη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα που αφορούν το Δήμο? Σαφώς. Θα σας δώσω παραδείγμα, την καθαριότητα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για τον κάθε πολίτη. Είμαι και υπέρ των ΣΔΙΤ όπου μπορούν να γίνουν και υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι τι πάμε να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, όταν μιλάμε για καθαριότητα, δεν μιλάμε μόνο για σκουπίδια, μιλάμε για την αίσθηση εγκατάλειψης. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Και αυτό το οποίο βλέπουμε στη λογική που υπάρχει στην Ελλάδα είναι, αν κάτι έχει μεγάλο κόστος, το ιδιωτικοποιούμε. Και ουσιαστικά τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα για να μαζέψουμε λεφτά για το δημόσιο? Ιδιωτικοποιούμε μονοπόλια. Λοιπόν, το ένα πράγμα που συμφωνούν και καπιταλιστές και σοσιαλιστές και κομμουνιστές είναι ότι το χειρότερο από το δημόσιο μονοπόλιο είναι το ιδιωτικό μονοπόλιο. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε φτιάξει θύλακες ιδιωτικών μονοπωλίων, οι οποίοι δεν λειτουργούν ή οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν πετυχαίνουν τους στόχους που είχαμε βάλει. Λοιπόν, εδώ στο θέμα της καθαριότητας δεν είναι ποιος θα μαζεύει τα σκουπίδια. Το θέμα είναι ποιος παράγει τα σκουπίδια και πόσα σκουπίδια παράγουμε. Σήμερα λοιπόν είχα μέσα στην προετοιμασία που έκανα πριν ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου, ένα από τα πράγματα που έκανα είναι πήγα μαζί σε ένα απορριμματοφόρο να δω την εμπειρία των ανθρώπων που μαζεύουν τα σκουπίδια στην πόλη. Ξέρετε τι είδα? Σε ένα υπουργείο κατεβάσαν 14 κάδους σκουπίδια, εκ των οποίων οι 12 ήταν χαρτί. Ανακύκλωση. Λοιπόν, το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να το βλέπουμε με συνθήματα «κάνε αυτό και λύθηκε το πρόβλημα». Δεν λύνεται το πρόβλημα. Η χωματερή μας έχει 12 μήνες ζωή. Ζήτημα. Θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι απέναντι στα σκουπίδια? Άρα, πρώτα να βάλουμε πρώτα να πάμε στο πρόβλημα. Και εδώ έχω πει ότι δεν θα ζητήσω τίποτα από Αθηναίο το οποίο δεν απαιτήσω πρώτα από τις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι, διότι εκεί είναι η μεγάλη επιβάρυνση της πόλης. Και μετά να δούμε μεθόδους οι οποίες αφορούν τις, αν θέλετε, περιθωριακά μέρη του προβλήματος. Γιατί το μεγάλο μέρος είναι ότι παράγουμε περισσότερα σκουπίδια από ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε. Μάλιστα. Λίγο πιο πολιτικά, σας στηρίζει το κίνημα αλλαγής.
Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχει ανακοινώσει ακόμα υποψήφιο, και λέει ότι θέλει να σας στηρίξει. Και υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του Κινήματος Αλλαγής. Τι θα κάνετε? Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι αυτή είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία στέκεται πάνω στο πρόγραμμά της και στο ψηφοδέλτιό της. Αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Όποιος θέλει να τα στηρίξει είναι ευπρόσδεκτος. Πώς προέκυψε η στήριξη στην δικιά σας υποψηφιότητα από τον κύριο Κοτζιά? Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Κοτζιά για το Πράττω. Αλλά κάθε στήριξη ευπρόσδεκτη. Κύριο Κοτζιά, θα το ρωτήσω. Απλά ρωτάω και εσάς. Προφανώς έχει να κάνει με τι, με φιλικές σχέσεις, με ικανότητες. Με τον κύριο Κοτζιά έχουμε μια παλιά σχέση από το Υπουργείο Εξωτερικών και νομίζω ότι βλέπει και εκείνος ότι σε μια μάχη για το Δήμο των Αθηναίων είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθούν άνθρωποι οι οποίοι εννοούν να κάτσουν για να κάνουν δουλειά στο Δήμο. Μάλιστα. Παίρνουμε το ενδεχόμενο. Πρώτη Κυριακή τέλος και δυστυχώς για εσάς είσαστε στην τρίτη θέση και έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και στον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βάλετε πολιτικά χαρακτηριστικά? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να είστε τρίτος? Οπότε γιατί να συζητήσουμε ένα υποθετικό σενάριο. Άρα δεν έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία καθόλου? Όχι καθόλου. Και δεν θα... Επειδή ένα σενάριο που παίζει ακόμα είναι οι δημοτικές να έρθουν και να δέσουν με τις εθνικές. Ναι. Παίζει και ένα τέτοιο σενάριο. Εάν γίνουν συμφωνίες από ψηλά και άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης, τι θα κάνετε? Τι εννοείτε? Δώστε μου ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να... Ότι... Παύλο, επειδή είσαι τρίτος, το βάζω πάλι σε παρένθεση, θα στηρίξεις τον τάδε γιατί έχουμε κάνει συμφωνία εμείς από πάνω ως κόμμα με τους τάδε. Μα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να έρθει σε μένα με μια οποιαδήποτε τέτοια νοοτροπία, όταν έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι αυτή είναι μια αυτοδιοικητική και ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Ποιος να έρθει σε μένα και να μου πει στήριξε τον τάδε? Θα φύγει. Πώς να σας πω, θα αρνηθώ οποιαδήποτε τέτοιου είδους συζήτηση, διότι δεν αφορά το Δήμο της Αθήνας. Mm-hmm. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους, και εννοώ σε όλα τα επίπεδα του Δήμου, που θα παλέψουν για το Δήμο. Και είναι το μόνο κριτήριο. Επανειλημμένως έχετε μιλήσει για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ. Πώς εξετάζετε το ενδεχόμενο των μετεκλογικών συνεργασιών, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν, εγώ αυτό που είχα πει για το ΠΑΣΟΚ είναι πρέπει να γίνει μια ανασυγκρότηση του χώρου πριν γίνει μια διεύρυνση. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή η πρώτη μας προτεραιότητα είναι ο Δήμος αυτή τη στιγμή και θα επικεντρώσω όλες μου τις δυνάμεις εκεί πέρα. Το κεντρικό σας μήνυμα ποιο είναι, γιατί θέλω με αυτό να κλείσουμε την κουβέντα? Αυτό θα σας το αποκαλύψουμε σιγά σιγά. Α, δεν το έχετε. Όχι, για την ώρα αυτό που κάνουμε, η προεκλογική μας εκστρατεία είχε δύο φάσεις. Η μία είναι να γνωρίσουμε πού ο Δήμος με το Δημότη έρχεται σε επαφή και τι είναι αυτή η επαφή, και η δεύτερη είναι να καταγράψουμε σε κάθε γειτονιά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης αλλά και τις λύσεις τις οποίες προτείνει. Με βάση αυτό θα φτιάξουμε και το πρόγραμμά μας και τα συνθήματα έρχονται τελευταία. Κύριε Γιωλάνο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα. Και εγώ πολύ. Καλή πορεία σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είσαστε καλά. Καλημέρα.